Marquee Tool του Photoshop είναι ένα σχετικά απλό εργαλείο, το οποίο είναι όμως απαραίτητο σε πολλές εργασίες. Στο πιο βασικό επίπεδο χρησιμοποιείται για να επιλέγουμε μια συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, η οποία μπορεί στη συνέχεια να αντιγραφεί, κοπεί ή περικοπεί. Επίσης, συγκεκριμένα τμήματα ενός γραφικού μπορούν να επιλεγούν και να εφαρμοστεί ένα φίλτρο ή κάποιο εφέ. Σε μια επιλογή που κάνουμε, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί περίγραμμα ή γέμισμα με κάποιο χρώμα. Ανάλογα με τον τύπο επιλογής που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, υπάρχουν τέσσερις επιλογές εργαλείων στο Marquee Tool: Rectangular, Elliptical, Single Row ή Single Column. Για να χρησιμοποιήσουμε το Marquee Tool, επιλέγουμε από την εργαλειοθήκη το αντίστοιχο κουμπί ή πατάμε το πλήκτρο M στο πληκτρολόγιο. Αφού έχουμε ενεργοποιήσει το Marquee Tool, μπορούμε πλέον να κάνουμε μια επιλογή στην εικόνα που θέλουμε. Κρατάμε πατημένο το ποντίκι και σύρουμε για να κάνουμε επιλογή. Με το Rectangular και το Elliptical Tool μπορούμε να σχηματίσουμε μια επιλογή τέλειου τετραγώνου και τέλειου κύκλου αντίστοιχα. Για να το κάνουμε αυτό, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift. Για να κάνουμε δηλαδή ένα τέλειο τετράγωνο, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και σύρουμε το ποντίκι. Όπως βλέπετε, δημιουργήθηκε μια επιλογή τετραγώνου. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το Elliptical. Για να κάνουμε ένα τέλειο κύκλο, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift στο πληκτρολόγιο και σύρουμε το ποντίκι. Αν κατά τη διάρκεια μιας επιλογής κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο Space, μπορούμε να μετακινήσουμε την επιλογή μας μέσα στην εικόνα. Κρατάμε το πλήκτρο Space πατημένο και όπως βλέπετε, μπορούμε να μετακινήσουμε την επιλογή μέσα στην εικόνα. Αφού έχουμε δημιουργήσει την επιλογή μας, μπορούμε να την τροποποιήσουμε προσθέτοντας ή αφαιρώντας κομμάτια από αυτήν. Για να προσθέσουμε σε αυτήν, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift. Όπως βλέπουμε, εμφανίζεται ένα συν κάτω από το εικονιδιάκι. Και δημιουργούμε μια δεύτερη επιλογή. Θα παρατηρήσετε ότι η νέα επιλογή θα προσθεθεί και αυτή στην προηγούμενη επιλογή μας. Για να αφαιρέσουμε μέρος μιας επιλογής που έχουμε δημιουργήσει, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Alt. Βλέπουμε, εμφανίζεται το πλήν κάτω από το σταυρό. Και αφαιρούμε την επιλογή που θέλουμε. Όπως βλέπετε, αφαιρέθηκε. Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το Marquee, λειτουργεί και το Lasso Tool. Η διαφορά είναι ότι το Lasso μας επιτρέπει να κάνουμε ελεύθερη επιλογή και όχι απλά ορθογώνια ή ελλειπτική. Για να το χρησιμοποιήσουμε, το επιλέγουμε είτε από την εργαλειοθήκη, είτε πατώντας το πλήκτρο L. Ας κάνουμε μια επιλογή με το Lasso Tool. Βλέπετε, μπορώ ελεύθερα να σχεδιάσω την επιλογή μου. Αν κρατήσουμε πατημένο το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο του Lasso Tool, θα παρατηρήσουμε ότι εμφανίζεται δύο ακόμα εργαλεία, το Polygonal Lasso Tool και το Magnetic Lasso Tool. Το Polygonal Lasso Tool είναι παρόμοιο με το Lasso Tool, εκτός του ότι αντί να κρατάμε πατημένο το ποντίκι για να σχεδιάσουμε, κάνουμε κλικ σε διάφορα σημεία που θέλουμε και δημιουργούμε την επιλογή μας. Το Magnetic Lasso Tool αποτελεί ένα πολύ πρακτικό εργαλείο για την επιλογή περιοχών που έχουν κάπως εύλογα καθορισμένες άκρες, δηλαδή περίπου παρόμοιο χρώμα. Κάνοντας αριστερό κλικ στο σημείο που θέλουμε να ξεκινήσει η επιλογή μας και σύρωντας το ποντίκι σιγά σιγά, βλέπουμε ότι δημιουργούνται αυτόματα σημεία σύνδεσης κατά τη συνέχεια της επιλογής μας. Αν θέλουμε να προσθέσουμε μόνιμα σημεία, απλά κάνουμε αριστερό κλικ εκεί που θέλουμε. Η χρήση αυτών των εργαλείων επιλογής είναι απίστευτα εύκολη, αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο ενοχλητικό είναι όταν μερικές φορές θέλουμε να σχεδιάσουμε μια επιλογή για ακριβώς το σωστό σχήμα, μέγεθος ή θέση. Συχνά κάνουμε κλικ σε λάθος σημείο για να ξεκινήσουμε την επιλογή ή θα θέλαμε να την είχαμε κάνει λίγο μεγαλύτερη, πιο ψηλή, λίγο περισσότερο προς τα αριστερά ή οτιδήποτε. Αυτό κάνει τους περισσότερους να αναιρούν την επιλογή τους και να ξεκινάνε από την αρχή, μέχρι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευτυχώς δεν υπάρχει ανάγκη να περάσετε από όλη αυτή την ταλαιπωρία και απογοήτευση, καθώς το Photoshop σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος και να αναμορφώσετε την επιλογή σας, αφού την έχετε ήδη κάνει, χρησιμοποιώντας την εντολή Transform Selection. Αφού έχουμε κάνει την επιλογή μας, για να την τροποποιήσουμε, πηγαίνουμε στο μενού επιλογών Select Transform Selection. Μπορούμε πλέον να μετακινήσουμε, να περιστρέψουμε
και να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το μέγεθος της επιλογής μας. Όπως βλέπετε, οι επιλογές που έχουμε είναι απεριόριστες. Η λειτουργία Quick Mask του Photoshop είναι ουσιαστικά μια τεχνική επιλογής. Αντίθετα με τα άλλα εργαλεία επιλογής, όπως το Marquee και το Lasso, η λειτουργία Quick Mask είναι ένας έξυπνος τρόπος για να επιλέξετε κάτι. Αντί να προσπαθείτε να σκιαγραφίσετε ένα αντικείμενο με το Lasso Tool, αυτό που κάνετε με το Quick Mask είναι να ζωγραφίζετε πάνω από τα σημεία που θέλετε να επιλέξετε. Για να ενεργοποιήσετε το Quick Mask, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην εργαλειοθήκη ή πατήστε το πλήκτρο Hue, επιλέξτε το Brush Tool και αρχίστε να ζωγραφίσετε την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε. Θα παρατηρήσετε ότι τα σημεία που ζωγραφίζετε επισημαίνονται με ένα ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Αν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα της επισημασμένης περιοχής, μπορείτε κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Quick Mask της εργαλειοθήκης να το κάνετε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να βάλετε πράσινο χρώμα. Όταν έχετε τελειώσει με τα σημεία που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Q για να επιστρέψετε στην εικόνα σας. Όπως θα παρατηρήσετε, τα σημεία που είχατε ζωγραφίσει στο Quick Mask Mode έχουν πλέον μετατραπεί σε επιλογή. Το εργαλείο Quick Selection υπερβαίνει κατά πολύ τις περιορισμένες δυνατότητες επιλογής που έχει το Magic Wand Tool, καθώς ψάχνει στην εικόνα για σημεία με παρόμοια υφή, κάτι που το καθιστά καλύτερο στο να ανοιχνεύει τις άκρες των αντικειμένων. Επίσης, σε αντίθεση με το Magic Wand που απλά κάνουμε κλικ σε ένα σημείο και ελπίζουμε να κάνει σωστή επιλογή, το Quick Selection μας επιτρέπει να επιλέγουμε περιοχές απλά περνώντας τον cursor από πάνω τους. Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο Quick Selection, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο από την εργαλειοθήκη ή πατήστε το πλήκτρο W. Απλά κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρετε το ποντίκι μέσα στην περιοχή που θέλετε να επιλέξετε. Καθώς θα σύρετε τον cursor, το Photoshop θα αναλύει συνεχώς την περιοχή, συγκρίνοντας το χρώμα, τον τόνο και την υφή, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλετε να επιλέξετε. Τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα θα είναι καταπληκτικά. Αν θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή σας και ένα άλλο σημείο, απλά κάντε κλικ και σύρετε ξανά. Αν επιλέξετε κατά λάθος μια επιλογή που δεν θέλατε, μπορείτε να αναιρέσετε την επιλογή πατώντας τα πλήκτρα Ctrl και Z. Όπως βλέπετε, είναι πολύ εύκολο να αναιρέσουμε μια επιλογή μας. Ένας άλλος τρόπος να αφαιρέσετε κάποιο ανεπιθύμητο σημείο από την επιλογή σας είναι κρατώντας το πατημένο το πλήκτρο Alt και σύρετε τον cursor στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν από επιλέξετε μια επιλογή που είχατε κάνει και συνεχίσετε να εργάζεστε στο Photoshop, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να επαναφέρετε την επιλογή σας αυτή. Για να το κάνετε, απλά πηγαίνετε στο μενού επιλογών Select, Reselect ή πατήστε τα πλήκτρα Shift, Ctrl και D. Όπως βλέπετε, έγινε επαναφορά της τελευταίας μας επιλογής. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επαναφέρετε μόνο την τελευταία επιλογή που έχετε κάνει και όχι προηγούμενες επιλογές σας. Το Refine Edge αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μια επιλογή που έχουμε κάνει. Αφού έχουμε χρησιμοποιήσει ένα από τα εργαλεία επιλογής για να επιλέξουμε το σημείο που θέλουμε, για να μεταβούμε στο Refine Edge, πατάμε το πλήκτρο που υπάρχει στις ιδιότητες του εργαλείου μας. Refine Edge. Θα εμφανιστεί αυτό το παράθυρο. Στο View Mode διαλέγουμε μια μέθοδο προεπισκόπησης. Η προεπιλογή είναι στο White και εμφανίζει την επιλογή μας σε λευκό φόντο. Αυτή η δυνατότητα μας βοηθάει να δούμε καλύτερα τα αποτελέσματα του Refine Edge. Βέβαια, όμως, μπορούμε να αλλάξουμε και να βάλουμε οποιαδήποτε θέλουμε. Το Edge Detection μας επιτρέπει να κάνουμε βελτιώσεις στις άκρες της επιλογής μας. Βλέπετε, οι αλλαγές είναι εμφανείς. Στο Adjust Edge, το Smooth μειώνει τις ακανόνες στις περιοχές στα όρια της επιλογής μας. Το Feather δημιουργεί μια πιο πολύ μετάβαση μεταξύ των άκρων της επιλογής και των περιοχών έξω από αυτήν. Το contrast οξύνει τις άκρες της επιλογής και αφαιρεί τα ασαφή σημεία. Και το shift edge συρρυκνώνει ή διευρύνει το όριο της επιλογής. Στο output έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε πώς θέλουμε να εφαρμοστεί η επιλογή μας. Παράδειγμα, σαν επιλογή, σαν νέο layer ή σαν layer mask.
Ακόμα και σαν νέο έγγραφο ή νέο έγγραφο με layer mask.